Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι μου. Για όσους με βλέπετε πρώτη φορά, είμαι η Στέλλα και ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Στο σημερινό βιντεάκι θα σας δείξω υπέροχα λευκά είδη από την αγαπημένη μου Μάντι. Προσωπικά λατρεύω το χειμώνα και θα σας δείξω σήμερα πώς μπορούμε με απλά βήματα οικονομικά να διακοσμήσουμε, να ανανεώσουμε τους χώρους μας με υπέροχα λευκά είδη, τα οποία φέτος η Μάντι έχει χαμηλώσει τις τιμές σε σχέση με πέρυσι, ενώ όλα τα υπόλοιπα γνωρίζουμε ότι όλο και ανεβαίνουν. Μαζί με το κωδικό STELLA15 που θα βρείτε εδώ, θα το αφήσω κάτω και στο κουτί της περιγραφής, θα σας έρθουν ακόμα πιο οικονομικά. Πιστέψτε με, είναι υπέροχα. Τα προϊόντα τα έχω δοκιμάσει, τα έχω πλύνει. Η ποιότητα είναι εξαιρετική, το design συνεργάζονται με τους καλύτερους σχεδιαστές μόδας και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα και χωρίς να χάσω πολύ χρόνο ξεκινάω να σας δείξω τα αγαπημένα μου. Και ξεκινάω με το νούμερο ένα προϊόν που πραγματικά δεν υπάρχει περίπτωση να μην το αγοράσεις φέτος. Σου μιλάω πάρα πολύ ειλικρινά. Τα είχα δείξει πέρυσι σε γκρι χρώμα, τα οποία παιδιά τα είχαμε λατρέψει όλοι μικροί, μεγάλοι, δεν χωρίς υπερβολή. Αυτά λοιπόν είναι τα αγαπημένα μου, είναι τα ριχτάρια, τα γούνινα. Τι να σας πω εγώ τώρα, να σας πω για την ποιότητα, να σας πω ότι είναι υπέροχο φέτος. Διάλεξα αυτό το ivoire, το χρώμα, ήθελα έτσι το σπίτι να φαίνεται πιο έτσι λευκό, πιο μπέζ και τα γκρι είναι υπέροχα. Θα σας αφήσω εδώ τη φωτογραφία, την περσινή, για να δείτε για όσους μπήκατε τώρα. Εντάξει, λατρεύω λοιπόν που θα φτιάξουμε ζεστά τσάι τώρα με μια ωραία μιλόπιτα, με τζάκι αναμένο και αυτά τα υπέροχα γούνινα ρηκτάρια και πιστέψτε με, δεν θέλετε τίποτα άλλο για το χειμώνα. Ακόμα και παλιό καναπέ να έχετε, όπως εγώ που έχω έναν κόκκινο, που δεν μου αρέσει καθόλου πλέον, με αυτά τα ρηκτάρια πραγματικά τα αγαπώ, γίνεται διαφορετικός ο καναπές. Πιστέψτε με, θα αναβαθμίσουν αισθητά το σαλόνι σας, τον καναπέ σας, αλλά και καινούριος να είναι ο καναπές, πραγματικά θα του δώσουν μια έτσι νότα πολυτέλειας και ζεστασιάς. Είναι υπέροχα, εγώ προσωπικά τα έχω λατρέψει. Λοιπόν, έχω παραγγείλει τριθέσιο, τριθέσιο και πολυθρόνας. Είναι μοναδικά, τα αγαπώ πραγματικά και αυτό που που τα λάτρεψα κυρίως είναι ότι δεν γλιστράνε, γιατί όσοι έχετε μικρά παιδιά ξέρετε ότι είμαστε συνέχεια να φτιάχνουμε ρηκτάρια. Τα συγκεκριμένα λοιπόν δεν γλιστράνε, βασικά όλα τα ρηκτάρια από Μάντι δεν γλιστράνε, γιατί έχουν αντιολισθητική επίστρωση, οπότε βλέπετε έτσι αυτά τα μικρά μπιλάκια δεν γλιστράει καθόλου. Όσοι έχετε μικρά παιδάκια λοιπόν, θα τα λατρέψετε και εσείς. Η ποιότητα είναι τέλεια, πλένονται κανονικά στο πλυντήριο 30 και 40 βαθμούς. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι να κάνετε pause τώρα το βίντεο και να πάτε να τα παραγγείλετε τα συγκεκριμένα, γιατί θα μου γράψετε όπως πέρσι ότι τα μπες δεν τα βρίσκετε, γιατί τελειώνουν, γίνονται ανάρπαστα και για την καλύτερη τιμή που έχουν αλλά και για την εποχή, γιατί όλοι θέλουμε αυτή τη ζεστασία στο σπίτι. Και με αυτές τις τιμές νομίζω ότι θα τα πάρετε όλοι πραγματικά. Είναι το νούμερο ένα προϊόν που αν μου λέγατε εσύ Στέλλα τι θα αγοράσεις από στην εταιρεία Μάντι, αν και είναι όλα υπέροχα, σας το λέω ξανά και ξανά ότι αυτά που θα αγόρασα συνέχεια ξανά και ξανά πάλι είναι τα ρηκτάρια και θα το δείτε σε λίγο το επόμενο προϊόν. Πριν πάω λοιπόν στο επόμενο, να σας δείξω και τα μαξιλάρια αυτά. Είναι υπέροχα για να είναι το ίδιο. Αν και έχω εδώ ήδη και τα παρισινά, τα οποία θα τα βάλω μαζί. Αυτά εδώ τα εκρού μαζί με τα μπέζ, γιατί δείχνουν πάρα πολύ ωραία μαζί. Και να σας πω την αλήθεια, με αυτά εδώ λοιπόν τα ρηκτάρια, δύο μαξιλάρια, αποξηραμένα λουλούδια, αν και προσωπικά
Λατρεύω τα φρέσκα λουλούδια, αλλά αυτά εδώ ταιριάζουν πάρα πολύ τώρα με την εποχή. Και λευκά κεριά, ένα δίσκο με λευκά κεριά στο τραπέζι, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Εντάξει, και κανένα δύο πόστερ, σαν αυτά εδώ που έχω από Τεζένιο. Υπάρχει και μια άλλη εταιρεία εδώ στην Ελλάδα που έρχονται σε 3-4 μέρες και αυτά πάρα πολύ οικονομικά, του τύπου με 6-7 ευρώ θα αγοράζετε το πόστερ. Και νομίζω ότι μόνο με αυτά έχετε κάνει την πιο ωραία, τέλεια, ζεστή, χουχουλιάρικη, κόζι διακόσμηση για το χειμώνα. Και τώρα που έρχονται και Χριστούγεννα λοιπόν, και λίγα φωτάκια, λίγα κουκουνάρια, πραγματικά δεν χρειάζεται πολλά πολλά. Αν και όλοι έχουμε τη τάση και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να στολίζω πάρα πολύ και να βάλω έτσι διάφορα πράγματα, γιατί βαριέμαι συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, αλλά και το minimal, δεν ξέρω, μου έχει κλέψει την καρδιά τα τελευταία. Όσο μεγαλώνω λοιπόν, θέλω όσο πιο γίνεται λιγότερα πράγματα, πραγματικά, και για να μην τα κατασκονίσουμε όλη την ώρα και να μην καθαρίσουμε όλη την ώρα. Λοιπόν, συνεχίζω. Και συνεχίζω με το κουβερτοπάπλωμα, που είναι το δεύτερο αγαπημένο προϊόν. Το υπέροχο κουβερτοπάπλωμα, το οποίο πέρυσι το είχα σε γκρι. Παιδιά, το είχα καταευχαριστηθεί. Είχα και πάπλωμα, αλλά όχι σαν το κουβερτό πάπλωμα, καμία σχέση. Αυτή η αίσθηση της απαλότητας, αυτό το ζεστό, χουχουλιάρικο, χωρίς να είναι πολύ βαρύ, το υπέροχο design που δίνει έτσι μια νότα luxury, πραγματικά, στο χώρο. Πέρσι το είχα σε γκρι λοιπόν, φέτος το ήθελα σε μπέζ, έτσι λίγο πιο ανοιχτά, όπως και τα ρηκτάρια, και το παράγγειλα σε αυτό το χρώμα. Πιστέψτε με, όλο το χειμώνα θα το βγάλω με αυτά τα δύο. Μία τον γκρι, θα πλύνω τον γκρι και θα βγάλω τον μπέζ. Γιατί είναι υπέροχα. Εγώ προσωπικά τα έχω λατρέψει. Βγαίνω σε πάρα πολλές διαστάσεις και για μονοκρεβάτι, και για διπλό, για υπέρδιπλο και σε πάρα πολλά χρώματα και με διαφορετικό design. Εγώ θα σας το δείξω μια άλλη φορά, πώς δείχνει στο υπνοδωμάτιο, αλλά πιστέψτε με, είναι μοναδικά, όπως και στο γκρι χρώμα που το είχα πέρσι. Θα το βάλω αυτό έτσι να το θυμηθείτε. Τι άλλο να σας πω, εγώ παιδιά μου αρέσουν αυτά τα προϊόντα εκτός και για το σπίτι, έτσι για να κάνουμε την ανανέωση, αλλά προσωπικά τα επιλέγω και για δωράκια. Οπότε, όπως σας έλεγα, είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα και για να κάνουμε δωράκια. Πραγματικά με κάνουν πολύ χαρούμενοι όσοι με φέρουν τέτοια δώρα στο σπίτι. Και θα κάνετε κι εσείς πολλούς ανθρώπους χαρούμενους, έτσι για τις γιορτές τώρα, να κάνετε τέτοια δώρα, γιατί είναι και πάρα πολύ χρήσιμα δώρα, πραγματικά. Πολλές φορές πηγαίνουμε στο βαφτιστήρι ένα παιχνίδι, δεν ξέρω, που κάνει 50-60 ευρώ, το οποίο το παιχνιδάκι αυτό παίζει 5 λεπτά, 10, το πολύ και τέλος. Κάτι τέτοιο, πιστέψτε με, θα το ευχαριστηθεί στη μανούλα, τη πεθερούλα, στη κουμπάρα, στην ονά, δεν ξέρω. Μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα τέτοια δωράκια και είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή, πιστέψτε με. Θα κάνετε κάποιον χαρούμενο λοιπόν, αν επιλέγετε αυτά εδώ τα δώρα, τα οποία βγαίνουν σε πολύ καλή τιμή, όπως σας είπα, και τώρα που έχει ρίξει τις τιμές η Μάντι, αλλά και με την έκπτωση το 15%. Θέλω να το τσεκάρετε, πραγματικά, ότι ό,τι σας λέω ισχύει. Συνεχίζω με ένα καινούριο προϊόν, το οποίο εγώ πρώτη φορά παραγγέλνω κάτι τέτοιο. Δεν το έχω ξαναδεί, να σας πω την αλήθεια. Είναι τα ζεστά σεντόνια με λάστιχο, τα οποία έχουν την ίδια ποιότητα με αυτό που έχει το κουβερτοπάπλωμα. Οπότε σκέφτηκα, εφόσον το κουβερτοπάπλωμα ήταν τόσο άνετο, έτσι για ένα ξεχούραστο ύπνο, λέω να παραγγείλω να δοκιμάσω και αυτά τα σεντόνια, γιατί φαντάζομαι όλοι έχετε παρατηρήσει όταν μπαίνουμε στο κρεβάτι που είναι έτσι κρύα τα σεντόνια, οπότε για 1-2 λεπτά. Οπότε αυτά πραγματικά θα φέρουν έτσι, θα είναι ζεστά. Και ήθελα να δοκιμάσω αυτή την αίσθηση που έχουν τα συγκεκριμένα σεντόνια και παρήγγειλα σε μπες
αυτές οι γκρι, ακριβώς όπως είναι τα κουβερτοπαπλώματα. Δηλαδή, όταν θα, θα βάλω το γκρι το κουβερτοπάπλωμα, θα βάλω αυτό, το γκρι σεντόνι, είναι ακριβώς ίδια. Έχουν και μια ωραία λάμψη. Εκτός ότι είναι super soft και το design τα κάνει μοναδικά. Και σε μπέζ λοιπόν και σε γκρι. Είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Πραγματικά δεν μπορώ με τα λόγια να σας το μεταφέρω το πόσο όμορφα είναι και πόσο καλή ποιότητα, αλλά και αυτή η αίσθηση πραγματικά είναι το κάτι άλλο. Και συνεχίζω. Και για την Βαλερίνα μου την όμορφη, παρήγγειλα μονό κουβερτοπάπλωμα σε αυτό εδώ το ροζ, το οποίο θα σας το δείξω σε ένα βιντεάκι που της φτιάχνω τώρα ένα χώρο. Έπρεπε να φύγει από το δωμάτιο που μοιράζεται μέχρι τώρα με τα αδερφάκια της. Επειδή εμείς έχουμε μικρό σπίτι, έπρεπε λοιπόν να της φτιάξουμε ένα άλλο χώρο. Θα σας το δείξω σε επόμενο βίντεο τι ακριβώς της έκανα, της έφτιαξε και σκέφτηκα λοιπόν γι' αυτό, για το κρεβάτι της, να της πάρω κουβερτοπάπλωμα, επειδή έχω μείνει εγώ πάρα πολύ ευχαριστημένη. Αν και δεν σας κρύβω ότι θα ξεκινήσουν οι γκρίνιες με τα αγόρια, γιατί θα θέλουν και αυτοί σίγουρα. Εμείς το έχουμε αυτό στο σπίτι, δεν ξέρω αν το έχετε και εσείς, οπότε ίσως μια επόμενη αγορά λοιπόν θα πρέπει να αγοράσω και στα αγόρια μου κάτι αντίστοιχο πάλι από τη Μάντι. Για τη Βαλέρια παρήγγειλα και σεντόνια. Είχα πάρει πέρυσι αυτό εδώ το κουβερλί με αυτό εδώ το, με αυτή την παράσταση. Τρελαίνονται εντωμεταξύ τα μικρούλια έτσι, γιατί έχει μεγάλες παραστάσεις. Φαίνονται πάρα πολύ ωραία και η ποιότητα είναι πολύ καλή. Είναι βαμβακερά. Οπότε και τις πήρα τώρα δύο σεντόνια για το καινούριο της κρεβάτι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω και... πάρα πολύ καλή ιδέα, όπως σας είπα, για δωράκια, για τα βαφτιστήρια σας. Εμένα μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά, είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Και συνεχίζω με αυτά εδώ τα καλύματα για τις καρέκλες της τραπεζαρίας. Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω βάλει ποτέ. Σας είχα δείξει μια χρονιά πως άλλαξα μόνη μου την ταπεταρία. Είχα πάρει ύφασμα γιατί ήταν μπες, τα έκανα γκρι. Αλλά δεν σας κρύβω όμως ότι συνέχεια τα πιάνουν τα παιδιά πάνω. Είμαι συνέχεια με ένα πανί να πρέπει να τα καθαρίσω. Έτσι όταν τελειώνει το φαγητό μπορεί πολλές φορές να έχουν τα χέρια λερωμένα και να πιάσουν τις καρέκλες, τέλος πάντων. Όσοι έχετε μικρό παιδιά με καταλαβαίνετε. Και είπα να δοκιμάσω φέτος αυτά τα καλύματα. Τα έχω δει αρκετές φορές και σε άλλα βιντεάκια, αλλά και σε άλλα σπίτια που έχω πάει. Και είπα γιατί όχι, να τα δοκιμάσω κι εγώ. Είναι και αυτά πολύ ωραία, μαλακά. Σε αυτό το χρώμα λοιπόν που να μου ταιριάζει πάλι όλο το σύνολο. Σας είπα τα ήθελα ουλαμπές τώρα. Και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα, γιατί τα βγάζεις αυτά, τα πλένεις, οπότε και τις καρέκλες σου προστατεύεις, αλλά και για την αλλαγή τώρα, έτσι, έχω κουραστεί να δω αυτό το σκούρο που σας το έχω πει άπειρες φορές, ότι έχω μετανιώσει που πήρα τα έπιπλά μου σκούρα και τώρα δεν μου αρέσουν καθόλου, τέλος πάντων, οπότε βρίσκουμε τέτοιες λύσεις και για να καλύψουμε τις καρέκλες που δεν μας αρέσουν πια, ενώ είναι καλή τραπεζαρία, την πήρα και ξύλινη, δεν την πήραμε από το IKEA και όμως τώρα δεν μου αρέσει, αλλά επειδή είναι καλή δεν χαλάει κιόλας για να πάμε να πάρουμε άλλη. Anyway, πολλοί φίλοι μου έχουν γράψει ότι μπορούμε να τη βάψουμε, μπορώ να τη βάψω. Δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία, να σας πω την αλήθεια. Οπότε σκέφτηκα να βάλω τα καλύματα για να μου αλλάξει λίγο τη διάθεση και να αλλάξει και λίγο την όψη, να είναι δηλαδή έτσι σκούρα, βέγγε ή το τραπέζι και οι καρέκλες να δείχνουν μπέζ. Θα σας το δείξω και αυτό πώς φαίνεται. Είναι πάρα πολύ ωραία και έχουν πολύ καλή τιμή. Και για να ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτή την κόζη διακόσμηση, δεν μπορεί να λείπει λοιπόν τώρα το χειμώνα τα γούνινα χαλιά. Πραγματικά είναι, τα έχουμε λατρέψει. Εάν δεν σας αρέσουν για το υπόλοιπο σπίτι, βάλτε τα στο παιδικό δωμάτιο τουλάχιστον ή στο υπνοδωμάτιό σας, θα με θυμηθείτε όσοι δεν τα έχετε πάρει. Είναι υπέροχα, είναι
αυτή η αίσθηση της απαλότητας, της ζεστασιάς, κατευθείαν μόλις τα βλέπεις, λοιπόν, θέλεις να καθίσεις κάτω στο πάτωμα, εμένα τα μικρούλια όταν έρχονται και τα βλέπουν ότι τα έχω στρώσει, κατευθείαν κάνουν βουτιά στα χαλιά, έτσι το λέμε, κάνουμε βουτιά στα χαλιά όπως κάνουμε βουτιά στη θάλασσα. Είναι υπέροχα, τα πήρα σε μπες χρώμα, εδώ έχω πάρει σετ εγώ για την κρεβατοκάμαρα. Παιδιά, τι να σας πω εγώ τώρα, μπορείτε και εσείς να το καταλάβετε, είναι πάρα πολύ όμορφα. Πιστεύω ότι θεωρώ ότι και εσείς θα τα λατρέψετε. Αυτό είναι το σετ. Λοιπόν, έχει το μεγάλο για μπροστά στο κρεβάτι και τα δύο πλάινα. Και τα δύο πλάινα και εννοείται ότι μπορείτε να τα βάλετε και σε ένα διάδρομο, έτσι δεν ξέρω αν έχετε χώλο όταν πηγαίνετε από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Ανάλογα λοιπόν με τις ανάγκες του σπιτιού και για τη Βαλέρια πήρα το ίδιο σε αστέρι, ακριβώς δηλαδή έτσι την ίδια γούνα. Και για το υπνοδωμάτιο των αγοριών έχω πάρει ένα ωραίο γκρι, θα σας το δείξω και αυτό του το έχω βάλει ήδη. Να το, αυτό είναι αστέρι το σχήμα, θα σας το δείξω την επόμενη εβδομάδα μάλλον που πιστεύω θα μου έχουν, περιμένω και κάποια άλλα πραγματάκια για να τις φτιάξω αυτό το χώρο και θα σας το δείξω πως φαίνεται, έχει πάρα πολύ ωραία τέτοια χαλάκια για το παιδικό δωμάτιο σε διαφορά σχήματα, έχει αρκουδάκια, αστέρι, καρδούλα, σε λευκό, γκρι, γαλάζιο, ροζ, όλα τα χρώματα πραγματικά θα δώσουν μια πάρα πολύ ωραία νότα και ωραία αίσθηση στο χώρο του παιδικού δωματίου, πιστέψτε με. Οπότε νομίζω ότι με τα χαλάκια, τα γούνινα, είτε ένα μεγάλο χαλί που μπορείτε να βάλετε το σαλόνι, τα γούνινα, τα ριχτάρια, δύο λουλούδια, 3-4 κεριά λευκά, νομίζω ότι είναι η πιο ωραία ζεστή, χουχουλιάρικη, χειμωνιάτικη διακόσμηση. Τι λέτε εσείς, συμφωνείτε? Εκτός από τα ωραία πράγματα, αυτά τα γούνινα και ό,τι σας έχω δείξει η κρεβατοκάμαρα από Μάντι, έχει και πετσέτες και μπουρνούζια και ήδη μπάνιου για να ρίξετε μια ματιά. Εγώ πήρα ένα μπουρνούζι γκρι για τον Νίκο, είναι πάρα πολύ ωραίο και σε αυτό εδώ το χρώμα το μπέζ για μένα. Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά και όπως σας είπα με το κωδικό βγαίνουν πάρα πολύ καλή τιμή. Αγαπημένοι μου, αυτά ήταν τα υπέροχα λευκά είδη από την Μάντι. Μην ξεχάσετε αν θέλετε να βάλετε το Stella 15, το κωδικό αυτό, για να πάρετε επιπλέον έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές που έχει η Μάντι. Εάν σας άρεσε το σημερινό βιντεάκι, να πατήσετε like και να κάνετε το σχόλιο σας, να κάνετε και την εγγραφή, με βοηθάει πάρα πολύ. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, φιλάκια πολλά!